Χαίρετε. Ονομάζομαι Τσιαμούρτα Ελένη. Είμαι καθηγήτρια πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο Αγνανταρού Καρδίτσας. Αυτό είναι ένα βίντεο που απευθύνεται στους γονείς των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου που θέλουν να χειριστούν την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας e-Class προκειμένου να δουν τα μαθήματα των παιδιών τους και να κάνουν τις ασκήσεις τους ή να αποθηκεύσουν τα αρχεία στον υπολογιστή τους. Υπάρχουν δύο επιλογές. Ή να αναζητήσουν το μάθημα που τους ενδιαφέρει και να μπουν στην πλατφόρμα χωρίς να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν από το Πανελλήνιο, από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Θα σας δείξω αμέσως τον τρόπο. Ψάχνω το νομό. Νομός Καρδίτσας. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Βλέπετε, έχει 1959 διαθέσιμα μαθήματα η πρωτοβάθμια της Καρδίτσας και ψάχνω να βρω το σχολείο που με ενδιαφέρει, για παράδειγμα το Δημοτικό Σχολείο Αγνανταρού Καρδίτσας. Σας θυμίζω ότι έχω μπει στην πλατφόρμα χωρίς να χρησιμοποιήσω το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του παιδιού. Για παράδειγμα, θα πάμε. Βλέπετε, υπάρχουν διάφοροι τύποι μαθημάτων, διάφοροι τύποι πρόσβασης μάλλον στο μάθημα. Υπάρχει το ανοιχτό με εγγραφή και το ανοιχτό. Το ανοιχτό με εγγραφή σημαίνει ότι μπορεί το παιδί που έχει όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβαση και κωδικό πρόσβασης και είναι μαθητής του συγκεκριμένου σχολείου να μπει και να συμμετέχει στο μάθημα, και το ανοιχτό σημαίνει ότι μπορεί να μπει ο οποιοσδήποτε. Για παράδειγμα, πάμε να δούμε το ένα δικό μου μάθημα, ας πούμε το κανόνες εργαστηρίου πληροφορικής, που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά του σχολείου. Αυτό που βλέπει ο μαθητής μόλις ανοίγει το μάθημα, είναι η περιγραφή του μαθήματος, η καρτέλα του μαθήματος. Λέει, πόσο καλά γνωρίζετε τους κανόνες για το εργαστήριο πληροφορικής, δείτε το βίντεο και συμπληρώστε την φόρμα. Τα παιδιά βλέπουν το βίντεο, κάνοντας κλικ πάνω στη λεξούλα. Επιστρέφουν στην ηλεκτρονική τάξη και λέει, συμπληρώστε τη φόρμα. Κάνοντας κλικ στη φόρμα, μπορούν να συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη φόρμα με και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που είναι σχετικές με το βίντεο. Το βίντεο δεν μπορούν να το ξαναδούνε. Να επιλέξουν πρώτη δουλειά τους, να επιλέξουν το σχολείο, να απαντήσουν στις ερωτήσεις και αφού τελειώσουν υποβάλλουν τη φόρμα και τους έρχεται μία απάντηση στο email τους με το αν είναι σωστά οι απαντήσεις, αν είναι σωστές οι απαντήσεις. Λοιπόν, μετά, η άλλη επιλογή που έχω είναι να κάνω είσοδο με το όνομα χρήστη και το κωδικό πρόσβασης που έχω από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Συγκεκριμένα, αυτός είναι ο χρήστης του γιου μου, ο οποίος είναι μαθητής του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας και θα δούμε με το που ανοίγει η πλατφόρμα, βλέπουμε το χαρτοφυλάκιο του μαθητή, δηλαδή ο μαθητής σε ποια σχολεία έχει γραφτεί. Πώς θα βλέπουμε αυτά τα μαθήματα? Κάνοντας κλικ στα μαθήματα, υπάρχει μία λίστα με τα μαθήματα που έχουν ανεβάσει οι εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου σχολείου, του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας. Το παιδί διαλέγει, για παράδειγμα, τα γαλλικά, τη γεωγραφία, τα μαθήματα που τον αφορούν και όλα αυτά τα μαθήματα μετά βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο. Πάμε να ανοίξουμε ένα μάθημα, να σας δείξω πώς γίνεται. Πάμε για παράδειγμα να δούμε
Βλέπετε, εδώ έχει συνολικά 10 μαθήματα ο συγκεκριμένος μαθητής, 5 στην πρώτη σελίδα και 5 στη δεύτερη σελίδα. Πάμε να δούμε εδώ το μάθημα του ΠΟΕ. Να δούμε τι είναι. Βλέπετε την καρτέλα του μαθήματος. Βλέπετε πόσοι είναι εγγεγραμμένοι αυτή τη στιγμή. Έχετε τη δυνατότητα αυτή. Το παιδί έχει γραφτεί στο μάθημα, οπότε μπορεί να δει και πόσοι είναι εγγεγραμμένοι και ποιοι είναι εγγεγραμμένοι. Εγώ δεν το ανοίγω αυτή τη στιγμή για να μην... γιατί υπάρχουν τα ονόματα των μαθητών. Και ακολουθώ τις οδηγίες που υπάρχουν στην περιγραφή. Λέει, επιλέξτε από τη στήλη αριστερά συνδέσεις διαδικτύου. Πάω, κάνω κλικ σε συνδέσεις διαδικτύου και βλέπω τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να πάω να δω τη συγκεκριμένη παρουσίαση, να κάνω κλικ. Υπάρχει μία παρουσίαση, την οποία μπορώ να την κατεβάσω και στον υπολογιστή μου. Τα παιδιά βλέπουν την παρουσίαση, τη μελετάνε και μετά έχουν να κάνουν και μία και ένα quiz. Βλέπετε, η συνάδελφος έχει ανεβάσει και το quiz. Πολλαπλών απαντήσεων. Πρέπει να διαλέξουν το σωστό. Τι πρέπει να κάνεις όταν χρησιμοποιείς υπολογιστές ή ασύρματα δίκτυα και μετά όταν τελειώσουν το quiz βλέπουν και τις σωστές απαντήσεις. Ένα άλλο παράδειγμα που μπορώ να σας δώσω είναι για παράδειγμα το μάθημα μαθηματικά σίγματα Α1. Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο μάθημα, βλέπω ότι εδώ αριστερά στα έγγραφα υπάρχει ένδειξη 1. Αυτό σημαίνει ότι ο δάσκαλος, ο κύριος Λεωνίδας, έχει ανεβάσει ένα καινούριο, ένα νέο, συγγνώμη, αρχείο. Να το, το νέο αρχείο. Η επιλογή που έχω, οι επιλογές που έχω είναι 2. Είναι κάνω κλικ πάνω στο αρχείο, πάνω στο όνομα του αρχείου και να το δω, ή κάνοντας κλικ στο αποθήκευση, να το αποθηκεύσω στον υπολογιστή μου και να το μορφοποιήσω, να το εκτυπώσω και να δω τέλος πάντων τι περιέχει αυτό το έγγραφο. Από το παράθυρο που μου ανοίγει θα επιλέξω τα έγγραφα, θα το αφήσω με το όνομα όπως είναι, μπορώ να το αλλάξω το όνομα και να κάνω κλικ στο αποθήκευση. Έτσι λοιπόν το αρχείο αποθηκεύτηκε, να το βλέπω κιόλας εδώ, αριθμητικές παραστάσεις, αποθηκεύτηκε στον υπολογιστή μου. Αυτά ήταν 2 παραδείγματα χαρακτηριστικά. Για να, όταν τελειώσω, αποσυνδέομαι με το έξοδος. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησε. Καλή δύναμη και καλή υπομονή σας εύχομαι. Ευχαριστώ.